μας μεταφέρει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Δημητρίου. Κωνσταντίνα. Τι άλλα αντιδράσεων προκάλεσε πέρσα η απόφαση της νομικής υπηρεσίας για μείωση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει πλέον ο πρώην Επίτροπος Εθελοντισμού και Νεολαίας Γιάννης Γιαννάκη, ο οποίος αρχικά αντιμετώπιζε 18 κατηγορίες, με τη νομική υπηρεσία να αποφασίζει όπως τον στείλουν στο εδόλιο αντιμέτωπο με 8 κατηγορίες. Ιδιαίτερα η αφαίρεση της κατηγορίας για τα χρήματα που λάμβανε ως μισθό στον οργανισμό Νεολαίας έφερε έντονες αντιδράσεις, με την ελεκτική υπηρεσία να δείχνει τον δρόμο των αστικών αγωγών, αναφέροντας πως η ελεκτική υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα σε σχέση με τον χειρισμό της ποινικής δίωξης, έχει όμως εξουσία ελέγχου, κάτι που θα ασκήσει ως προς τον χειρισμό ενδεχόμενων αστικών απαιτήσεων του Οργανισμού Νεολαίας ως εργοδότη εναντίον του τέους επιτρόπου. Παράλληλα, το θέμα ενεγγράφει από την βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου για να συζητηθεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, έτσι ώστε να ασκηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι ο τέος Επίτροπος Εθελοντισμού αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 9 Ιουνίου για το πλαστό απολυτήριο και πτυχίο, ένα χρόνο δηλαδή μετά που η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Έξαρση περιστατικών οξείας υιογενούς γαστρεντερίτιδας.